Σας είπαμε νωρίτερα για την σημερινή εξέλιξη, την ανακοίνωση για τον τερματοφύλακα, τον Δημήτρη Γρηγοριάδη. Και πάμε να μιλήσουμε με έναν προπονητή που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Προπονητής τερματοφυλάκων της Νάουσας, δούλεψε τα τελευταία δύο χρόνια μαζί του. Αντώνης Πολύζος, ο κύριος Πολύζος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Είστε καλά? Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εσύ? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι είστε ο προπονητής που τον γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, για να πει δύο λόγια για τον Δημήτρη. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ μαζί του, καθημερινά, έτσι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θες να πω κάποια λόγια για το παιδί? Είμαστε όλοι αυτιά. Εγώ εκφράζω την ανακούφισή μου, γιατί φέτος δεν θα τον έχουμε αντίπαλο, γιατί μας δυσκόλεψε πάρα πολύ πέρυσι, είναι η αλήθεια. Όντως, ναι. Όντως, και είναι σημαντικό ότι πλέον ο Ηρακλής έχει έναν ακόμα καλό τερματοφύλακα, όπως είναι και ο Αμπάρης και ο Βοσνιάδης, και νομίζω μιλάμε, κύριε Πολύζο, για μια πολύ σημαντική τριάδα πλέον, έτσι? Ναι, συμφωνώ απολύτως. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ο Δημήτρης ήρθε στην Άουσα πριν δύο χρόνια, στα 20 του χρόνια. Δουλέψαμε μαζί δύο χρόνια, πολύ σκληρά και με ζήλο, διαθέτει άρτιο επίπεδο δεκτικότητας. Mm-hmm. Δεν φοβάται τις προκλήσεις, είναι εξαίρετος χαρακτήρας. Να σου πω, δουλεύει ακόμα και στα ρεπό, είναι ασταμάτητος. Μαζί προσπαθήσαμε και βελτιώσαμε κάποια στοιχεία τεχνικής, τακτικής και καθοδήγησης της ομάδας, γιατί ήταν ένα νέο παιδί και κάποια στοιχεία του λείπανε. Mm-hmm. Μετά από δύο γεμάτες χρονιές μπορώ να πω πλέον ότι θεωρείται ένας ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Ήταν για μένα από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές της Νάουσας και μπορώ να πω ότι μετά τη φυγή του Κοτσόπουλου στον Ατρόμητο, σχεδόν μόνος του Δημήτρης κράτησε ζωντανές να κρατήσει, κάποιες ελπίδες, ναι, που είχαμε για την παραμονή. Πιστεύω ότι μαζί με τα δύο παιδιά, τον Γιώργο τον Αμπάρη και τον Βοσνιάδη, πλέον ο Ηρακλής διαθέτει ένα πλήρες τίμη τερματοφυλάκων και νομίζω ότι αν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες στον Δημήτρη, είμαι σίγουρος πως θα ανταποκριθεί. Για μένα ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ανήκει σίγουρα στη Super League. Να σου πω, εγώ εύχομαι να δω τον Δημήτρη να φοράει τη φανέλα του βασικού. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι το σκαλοπάτι για μια μεγάλη καριέρα για αυτό το παιδί, γιατί πιστεύω ότι το αξίζει. Ποια χαρακτηριστικά κυρίως έχει, έτσι, που τα έχετε διακρίνει όσον αφορά θετικά? Θέλετε πείτε μας και αρνητικά, δεν έχουμε θέμα. Κοίταξε, ή κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσει όσο μεγαλώνει, γιατί εξακολουθεί να είναι σε μια πάρα πολύ καλή νεαρή ηλικία. Αλλά κυρίως αυτά που το ξεχωρίζουν όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, ποια μπορεί να είναι που έχετε εντοπίσει εσείς? Κοίταξε να δεις, ο Δημήτρης είναι πάρα πάρα πολύ καλός τεχνίτης με τα πόδια. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλές μεταβιβάσεις. Σπάνιο για τερματοφύλακες, έτσι. Είναι πολύ σπάνιο, είναι σπάνιο, αλλά δούλεψε πάρα πολύ. Δούλεψε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός στις εξόδους, δεν φοβάται πλέον. Και αυτό το βελτίωσε πάρα πολύ στη δεύτερη χρονιά, γιατί παιχνίδι με παιχνίδι ξέρεις ότι ο τερματοφύλακας βελτιώνεται. Γι' αυτό και εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα του δώσει τις ευκαιρίες κατάλληλες, γιατί είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και ο τερματοφύλακας πλέον αρχίζει και παίζει από πιο μικρή ηλικία στην Ελλάδα, γιατί παλαιότερα δίνανε μόνο στους έμπειρους την ευκαιρία αυτή. Παλαιότερα έπρεπε να βάλεις το 3 μπροστά και μετά να ξεκινήσεις. Ναι, βέβαια. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τα νέα τα παιδιά, γιατί και με τις σχολές της UEFA πλέον δίνονται τα κατάλληλα εφόδια με τη σχολή του goalkeeping, έτσι, mm-hmm, που πλέον mm-hmm εμπιστεύονται τα νέα τα παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης αυτό που του λείπει είναι μόνο παιχνίδια για μένα. Δεν του λείπει κάτι άλλο, είναι σου υπάρτιος τεχνικά, είναι πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, είναι πολύ γρήγορος τερματοφύλακας. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ψηλός, έτσι, εμένα αυτό δεν με απασχολεί καθόλου, είναι όμως το ύψος του είναι κατάλληλο. Θεωρώ ότι το μόνο που του λείπουν είναι παιχνίδια, τίποτα άλλο.
Θα έχει και τον κύριο Φώτη Κιζέλη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής τερματοφυλάκων στον Ηρακλή, και νομίζω ότι η λέξη δουλειά θα είναι καθημερινή πλέον στη Μίκρα. Σίγουρα, δεν τον φοβάμαι καθόλου τον Δημήτρη, γιατί θέλει μόνο να δουλεύει, ζει και να πνέει για το ποδόσφαιρο. Ωραία. Σου είπα, μόνο, ακόμα και στα ρεπό, αυτός δούλευε. Ναι, εγώ τον παρακαλούσα κάποια στιγμή να ξεκουραστεί και αυτός με παρακαλούσε, coach, θέλω να πάω παραπάνω. Είναι ενδεικτικό και χαίρομαι που σας ακούω να είστε χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη που έχει πάρει αυτή την σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Γιώργο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος εάν δικαιώσει και όλους τους ανθρώπους στον Ηρακλή. Mm-hmm. Και θα ήθελα πάρα πολύ τον δω να φοράει τη φανέλα του βασικού. Μακάρι. Για μένα θα ήταν μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Μακάρι και να προσφέρει και να έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Το μέλλον του ανήκει, βεβαίως. Όπως και τα άλλα τα παιδιά, ο Γιώργος Σαμπάρης που είναι και από την Άουσα. Mm-hmm. Και γνωριζόμαστε και είμαστε και φίλοι, πιστεύω ότι θα του δώσει όλα. Θα τον βοηθήσει, θα τον καθοδηγήσει, ναι, βεβαίως. Μα γι' αυτό είναι και ο Γιώργος εκεί, για να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και δεν, έχει αποδείξει πέρυσι ότι και ακομπλεξάριστος είναι και δεν τον απασχολεί να παίζει και δεν την έχει δει ότι εγώ είμαι το όνομα, η φίρμα, η βεντέτα και θα πρέπει να παίζω σόν και καλά. Ο Γιώργος πέρυσι όλη τη χρονιά σχεδόν ήταν στον πάγκο και είχε καταλυτικό ρόλο στο να μιλάει στους συμπαίκτες, να τους μεταφέρει την εμπειρία του. Και φαντάζομαι το ίδιο θα κάνει και φέτος. Το ίδιο κάνει και φέτος, βεβαίως. Είναι τυχερά τα παιδιά. Και οι δυο τους, και ο Δημήτρης και ο Βοσνιάδης, που έχουν και τον Γιώργο τον Αμπάρη και τον Φώτη τον Κιζέλη. Και φυσικά τον Σπύρο τον Παξεβάνο, που είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και ήταν τους βασικούς για την άνοδο του Ηρακλή. Κύριε Πολύζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας μεταφέρατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια και σε σένα και στην εκπομπή σου που έχει μεγάλη επιτυχία. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να μιλήσω και εγώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έγινε, να είστε καλά. Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ευγενέστατο τον κύριο Αντώνη Πολύζο, προπονητής τερματοφυλάκων της Νάουσα. Στα τελευταία 2 χρόνια δούλεψε μέρα νύχτα, που λέει ο λόγος, με τον Δημήτρη Γρηγοριάδη. Νομίζω είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.